Καλημέρα συνέλληνες. Να στείλω ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους του Sky, στον εντός εισαγωγικών στον κύριο οικονόμου, στον Πόρτο Σάλτε και μια κοπέλα εκεί, μια κυρία εντός εισαγωγικών, Αναστασοπούλου, κλίμα στα νιάτα της. Παρακολούθησα πραγματικά έπληκτος όλη αυτή την προσπάθειά σας να χειραγωγήσετε ξανά την κοινή γνώμη, εκτελώντας τις εντολές των αφεντικών σας. Αυτό άλλωστε πράττεται από τη στιγμή που νιώσατε ότι η αλήθεια που πρώτος ο Αρτέμις ώρας φανέρωσε στο πλατή κοινό, ώστε να μάθουν και να γνωρίσουν όλοι ποιοι είστε πραγματικά εσείς και το καθεστώς σας και τι εκκλήματα κατά της ανθρωπότητας διαπράξετε και διαπράτετε συνεχώς. Και σήμερα, ως πατογνώστες εντός εισαγωγικών, παρουσιαστήκατε με μια τεχνητή παιδική αφέλεια να απορείτε και τρεις εντελώς ψεύτικα και τεχνητά, ώστε να κοροϊδέψετε για άλλη μια φορά το πλατή κοινό. Πείτε μου όμως, και αυτή τη φορά περιμένω απάντηση ως Έλλην πολίτης, έχετε τη δύναμη εσείς οι υπάλληλοι του Sky, εσείς οι δημοσιογράφοι, να αναιρέσετε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η οποία αναφέρει ρητός ότι αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δηλαδή ο Αρτέμις Ωρας, είναι διαχειριστής των 600 δις δολαρίων, όπου μέσα σε αυτή λέει και από που προέρχονται. Έχετε εσείς το δικαίωμα να αναιρέσετε την αξία των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, την οποία αξία την έχει πιστοποιήσει η ίδια η Βουλή των Ελλήνων μετά από την ευρωβουλευτικό έλεγχο της Οικονομικής Επιτροπής. Φυσικά και δεν έχετε ούτε τη δύναμη, ούτε το δικαίωμα, ούτε την αρμοδιότητα να το πράξετε. Παρ' όλα αυτά όμως το πράξετε δημόσια, σε ζωντανή σύνδεση, στο τηλεοπτικό σταθμό Sky που είστε υπάλληλοι. Και αυτό το είδαν όλοι. Αντί να πείτε την αλήθεια, κάνετε διασπορά ψευδών ειδήσεων και τολμάτε να λέτε απατεώνα αυτό που είπε την αλήθεια. Εάν και τώρα δεν επέμβει αυταπάγκητα ένας εισαγγελέας, ποιος θα εμπιστευτεί ξανά τη δικαιοσύνη? Εάν δεν επανορθώσει ο τηλεοπτικός σταθμός Sky και δεν καλέσει αυτούς που πραγματικά γνωρίζουν το ιστορικό, τι πρέπει να κάνει ένας Έλληνας πολίτης? Να ακούει τα ψεύδη που διασπείρει στις δικές του συχνότητες οποιοσδήποτε πληρωμένος υπάλληλος? Όχι κύριε. Το κύριε εντός εισαγωγικών. Αυτά έχουν τελειώσει. Έχετε περάσει όλα τα όρια. Έχετε περάσει την κόκκινη γραμμή. Όλα αυτά που ξέρετε τελειώσανε. Εάν αυτά παγκέντως δεν επέμβει ένας εισαγγελέας με όλα αυτά τα ψεύδη που διασπείρεται, τότε θα επέμβουν οι Έλληνες πολίτες και θα κινηθούν νομικά ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να πάρει τη θέση που της αξίζει η δικαιοσύνη. Δεν γίνεται σε μια ευνομούμενη πολιτεία να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δημοσιογράφοι, τέλειωσαν τα ψέματα. Όλα στο φως. Αναμένει συνέχεια επί των αιθουσών και επί των οθονών. Συνέλληνες, συνάνθρωποι, το άδικο τελειώνει επί των ημερών μας. Ελάτε δίπλα μας να τελειώσει νωρίτερα. Δύναμη φως.